Πάμε σε αυτό το σημείο να πραγματοποιήσουμε τη δεύτερη σύνδεση με το εξωτερικό. Η πρώτη ήταν με το Παρίσι, η δεύτερη είναι με τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Φραγκεδί. Φραγκέδης. Φραγκέδης, αντιπρόεδρος Κριτών Φλόριδας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Οι κριτικοί εκεί στην περιοχή, στην μακρινή Φλόριδα, πώς νιώθουν μέσα σε ένα κλίμα κορονοϊού, πανδημίας, κρουσμάτων? Εμείς είμαστε σε ένα χωριό που λέγεται Clearwater. Είμαστε δίπλα στο ελληνικό χωριό που λέγεται Tarpon Springs. Και έχουμε πάρα πολύ ελληνισμό εδώ. Από το coronavirus φοβούνται όλοι ασφαλώς, αλλά σιγά σιγά νομίζω ο κόσμος έχει κουραστεί να είναι μέσα τόσο καιρό και θέλει να βγαίνει έξω. Τώρα οι ταβέρνες μας, τα εστιατόρια έχουν γεμίσει έξω, αλλά όλοι κρατάνε μία απόσταση. Κρούσματα στις τάξεις εκεί των κριτικών έχουν καταγραφεί, έχουν νοσήσει? Από το σύλλογο μας, το κριτικό, έχουμε κάπου 150 μέλων. Είμαστε κάπου 40 χρονών σύλλογος, ένα από τα πιο γερότερα στην Αμερική, και προχωράει καλά, όλοι φοβούμε ασφαλώς, έχουμε και εμείς τις δυσκολίες με το coronavirus τώρα που γίνεται και κάνουμε ό,τι μπορούμε να προσέχουμε τις παρέες μας και τον κόσμο. Αυτό την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε ένα Christmas party στο σύλλογο και περιμένουμε κάπου 150 άτομα που θα έρθουν, που έτσι καθίζουμε όλοι απλά για να προσέχει κάθε οικογένεια με την άλλη. Είναι δύσκολο οπωσδήποτε, αλλά και πάλι όλοι θα ενωθούμε να είμαστε μαζί. Κύριε Φραγκέδη, πόσοι κριτικοί είστε εκεί στη Φλόριδα? Στη Φλόριδα, αυτό είναι μεγάλο νούμερο, μπορώ να πω παραπάνω από 300.000 μόνο στη Φλόριδα. Είμαστε πάρα πολύ γεροί στη Φλόριδα. 300.000 κριτικοί από Κρήτη. Από Κρήτη. Yeah. Έχουμε πολύ ελληνισμό εδώ. Κασινάκης, Κοκολάκης, Λαμπαθάκης, Φραγκεδάκης, Κωνσταντινάκης, πρώτο Παπαδάκης. Εσείς βγάζετε δήμαρχο εκεί. Πρέπει να σας προσέχουν. Οπωσδήποτε, βγάλαμε και δήμαρχο. Κριτικό δήμαρχο. Έχει πλάκα γιατί το επίθετο του είναι κριτικός. Λέγεται George κριτικός, αλλά δεν είναι από την Κρήτη. Αλλά κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει που θα βγάλαμε και κριτικό δήμαρχο εδώ. Οι εκδηλώσεις τώρα εκεί των Κριτών έχουν παγώσει, έτσι δεν είναι? Έχουν παγώσει δηλαδή λόγω κορονοϊού, δεν έχετε προγραμματίσει κάτι, δεν βρίσκεστε, δεν υπάρχουν συναντήσεις, εκδηλώσεις? Οπωσδήποτε είναι δύσκολο, δεν μπορώ να πω που δεν είναι, γιατί όλοι οι σύλλογοι και στη Φλόριδα και στη Αμερική, όλοι έχουμε δυσκολίες με το κορώνο τώρα και πολλά χρήματα που φέρνουν αυτοί οι σύλλογοι μέσα είναι από τους χορούς που κάνουμε, από τα donations που δίνουν οι κόσμος χρήματα, που νοικιάζουμε και τα κτίρια για άλλα events. Το πρόβλημα είναι που ο κόσμος φοβάται τώρα. Αλλά έχουν κάνει backup όλα αυτά οι γάμοι, όλα τα parties που κάνουν, έχουν κάνει backup. Ο κόσμος τώρα δυσκολεύεται και σιγά σιγά τώρα βγαίνει έξω και παίρνει το risk. Το ρίσκο να βγει έξω και μπορεί να αρρωστήσουν. Αυτή η αρρώστια έχει χτυπήσει όλο τον κόσμο ασφαλώς και κάναμε ό,τι μπορούμε και εμείς να κρατάμε και το σύλλογο μας μαζί, γιατί αγαπάμε την Κρήτη, αγαπάμε τα θεμέλια μας, κάθε χρόνο ερχόμαστε εκεί. Κάναμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Κύριε Φραγκεδί, από ποιο μέρος της Κρήτης έχετε καταγωγή, κατάγεστε? Εγώ, οι γονείς μου είναι από τα Χανιά, Σπηλιά ο πατέρας μου και Καντάνος η μητέρα μου. Είστε δεύτερης γενιάς κριτικός εκεί στην περιοχή?
Πώς βρεθήκατε, Okay, so οι γονείς μου φύγαν από Ελλάδα, από Κρήτη, πριν όταν ήταν κάπου 22-3 χρονών. Και εγώ γεννήθηκα εδώ, Αμερική, και μου στρίβαινε το αυτί για να μιλάω ελληνικά στο σπίτι μέσα. Και τελικά τα κατάφεραν. Τα μασάω κάπου, αλλά εντάξει, δηλαδή... αλλά εγώ γεννήθηκα εδώ και όπως προχώραγε η ζωή, όπως κάναμε πιο πολλές εκδρομές πίσω στη Κρήτη, ναι. Είναι που και εγώ όταν μεγάλωσα αγάπησα την Κρήτη και τώρα κάθε χρόνο είναι στο σχέδιο μου που έρχομαι. Κύριε Φραγκέδη, δεν ξέρω, έχετε δημιουργήσει οικογένεια στη Φλόριδα. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται την σχέση της με τις ρίζες και με την Κρήτη? Δεν κατάλαβε τη ερώτησή σου. Η νέα γενιά, ναι. τα μικρά παιδιά, ναι, πώς αντιλαμβάνονται, ναι, τη σχέση τους με την Κρήτη? So, εμείς τι κάναμε? First of all, ναι, είμαι παντρεμένος, έχω κάνει οικογένεια. Έχω μία κόρη, λέγεται Ηλιάνα, και ένα γιο λέγεται Σπύρο. Και την κόρη μου κέρδισε αυτό το Miss Teen America στην Αμερική. Ήταν η πρώτη κριτική που κέρδισε. Τη φέραμε και στην Κρήτη. Τώρα με το κριτικό, τα culture, οι ρίζες μας, τι κάνουμε? Στο σύλλογό μας έχουμε ένα από τα καλύτερα χορευτικά σε όλη την Αμερική. Λέγεται Δροσουλίτες. Και έχουμε ένα της πρόεδρος μας, ο άνδρας, Βοητζάκης Νίκος, είναι ο δάσκαλος που μαθαίνει τα παιδιά το χορό. Ναι, αλλά πρέπει να μας χορέψετε όμως. Πρέπει να κλείσουμε εδώ ένα ραντεβού τηλεοπτικό και να χορέψουν και τα παιδιά. Πρέπει να δεσμευτείτε τώρα. Θα γίνει αυτό. Έχω ένα βίντεο κλιπ, αν θέλετε, σας το στέλνω. Πέρα από το βίντεο δείχνει... θέλουμε και live εδώ να σας δουν οι κριτικοί. Αν θέλεις μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ίσως στο Christmas party που θα έχουμε, νομίζω σε 2 εβδομάδες θα το έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να Βέβαια. Κάνουμε ένα live stream από εκεί. Εννοείται, με μεγάλη μας χαρά. Okay. Yeah, γίνεται αυτό. Και γιατί εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά μας το culture μας, τα φαγητά μας, πώς φτιάχνουμε το κρασί μας, η τσικουδιά μας. Κύριε Φραγκέδη, τι προτιμούν περισσότερο, τους κριτικούς παραδοσιακούς χορούς, τα παιδιά να μάθουν λίρα, λαούτο, τι τους αρέσει περισσότερο? Έχουμε παιδιά εδώ, παίζουν και λίρα και λαούτο και προσπαθούμε να τους μάθουν και τα όργανα και τους χορούς και τις μαντινάδες. So, είναι πολύ δύσκολο γιατί ανάλογα πώς τα παιδιά μεγαλώνουν στην οικογένεια μέσα και πώς είναι με τους γονείς, γιατί μην ξεχάσεις που η Αμερική έχει culture από κόσμο από όλο τον κόσμο. Κινέζοι, Ιαπωνέζοι, Ιταλία, δηλαδή όλοι είμαστε εδώ. So, είμαστε σε ένα κράτος που είναι mixed culture και σε τραβάνε όλοι δηλαδή για να γίνεις, δεν μπορώ να πω Αμερικανάκι, αλλά δηλαδή mixed culture. So, αυτό που και εγώ ένιωθα όταν μεγάλωσα, γιατί όταν ήμουν μικρός δεν το κατάλαβα αυτό και έχετε συγκινηθεί βέβαια. Yeah, με αυτό, γιατί οι γονείς μας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας μάθουν τα θεμέλια μας. Βέβαια, πολλοί το έχουν εδώ στα πόδια τους και δεν το εκτιμούν και το προσπερνούν καθημερινά. Ωστόσο, άνθρωποι, 300.000 κριτικοί αυτή τη στιγμή ζουν εκεί στην περιοχή, στην Φλόριδα. Ένας ολόκληρος νομός της Κρήτης ζει πέρα από την Κρήτη και μακριά από το νησί. Είναι συγκλονιστική η στιγμή, κύριε Φραγκέδη, που σας βλέπουμε να δακρύζετε. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα και να είστε περήφανος γι' αυτό. Αγαπάμε τα θεμέλια μας. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ να βοηθήσουμε όχι μόνο τις ρίζες μας, αλλά για αυτά που πιστεύουμε για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο την Κρήτη, και όλη την Ελλάδα. Είναι δύσκολο για έναν κριτικό να ζει μακριά από το νησί του? Είστε ένας άνθρωπος, ήσασταν ένα παιδί δεύτερης γενιάς εκεί στην Αμερική. Ναι, μπορώ να πω για μένα δηλαδή είναι πιο εύκολα, αλλά για τον πατέρα μου, για τους γονείς μου ήταν πιο δύσκολα, γιατί φύγανε από ένα νησί που αγαπάνε και ήρθαν σε μια χώρα ξένη και πρέπει να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν το culture εδώ. Γενικώς ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή για τους γονείς μου, αλλά
Ο πατέρας μου πάντα αγαπούσε την Κρήτη και πριν 25 χρόνια πήγε πίσω και έκτισε το σπίτι απάνω σε ένα βουνό εκεί στο Βαράτσο και είναι 10 λεφτά από τα Χανιά. Κύριε Φραγκέδη, τι θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια, τα πρώτα βήματά σας στην Αμερική, ποιες κουβέντες των γονιών σας θυμάστε μέχρι και σήμερα? Θυμάμαι, οι γονείς μου ήταν, προπαντός ο πατέρας μου ήταν πολύ πιο σοβαρός, γιατί ήθελα να μας μάθει ελληνικά. Και οι γονείς μου και οι δύο μας λοιμώξαμε στο σπίτι και λένε όταν είμαι στο σπίτι μέσα θα μιλάμε ελληνικά μόνο. Έτσι πιεστήκαμε κι εμείς, εγώ και η αδερφή μου, να τα μάθουμε αυτά. Αλλά όταν βγήκαμε και πήγαμε Ελλάδα πρώτη φορά, τότε είναι που αρχίζανε και ανοίγανε τα μυαλά μας και ανοίγανε η ζωή μας και βλέπαμε άλλα πράγματα. Αλλά μπορώ να πω μετά που ήμουν 15 χρόνο, που ήταν η δεύτερη φορά που πήγα Κρήτη, τότε είναι που αμέσως το κατάλαβα και λέω «Wow, αυτό είναι ένα όμορφο μέρος, ένα όμορφο χώρο». Και μετά όπως προχώρησε η ζωή, όταν ήμουν, δεν θυμάμαι τώρα, 18 χρόνο, κάπου εκεί, συνάντησε ένα παιδί, λέγεται Τάσος Κουρούπης, που είναι από εκεί από τα Χανιά, και μου λέει από εδώ ήρθε να χορέψει αυτός, ήρθε από την Κρήτη με το χορευτικό εδώ, και μου λέει πότε είναι τα τελευταία φορά που έχεις έρθει? Και του λέω πριν 5-6 χρόνια, και μου δώνει μια φάπα και μου λέει πότε θα έρθεις ξανά? Και του λέω θα έρθω σε κανένα χρόνο δύο. Πάλι μου δώνει η φάπα και λέει πότε θα έρθεις? Λέω σε 2 μήνες. Τελικά από αυτό το καιρό που συνάντησα αυτό το παιδί, ερχόμουν κάθε χρόνο και αγάπησα την Κρήτη. Δηλαδή είναι ένα νησί που έχει ζωή, έχει θεμέλια, έχει καλό κόσμο που είναι φιλοξενία και είναι κάτι που δεν έχει η Αμερική. Η Αμερική δεν έχει φιλοξενία. Δεν ξέρουν και τη λέξη τι σημαίνει. Όταν πατάτε το πόδι σας στην Κρήτη, τι νιώθετε κύριε Φραγκέδη? Ζωή. Alive. Δύναμη. Το μέλλον, πώς το σκέπτεστε? Υπάρχει περίπτωση, ποτέ μη λες ποτέ, έτσι έχω μάθει να λέω εγώ. Ποτέ μη λες ποτέ. Υπάρχει περίπτωση να τα μαζέψετε κάποια στιγμή, να μας συγχωρήσετε και για την φράση και να κατέβετε Κρήτη, να έρθετε Κρήτη? Αυτό είναι λίγο δύσκολο για μένα, γιατί έχω μάθει να βγάζω και εγώ τα λεφτά μου, δηλαδή από εδώ, τα οικονομικά μου για να ζήσω. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να έρθω κάτω για μόνιμα. Αλλά να έρχομαι δηλαδή κάθε χρόνο, να έρχομαι για ένα μήνα. Μου αρέσει δηλαδή που έρχομαι. Τώρα αν μπορώ να το κάνω να έρχομαι 2 φορές το χρόνο, αυτά είναι τα σχέδια μου τώρα. Να το κάνω 2 φορές το χρόνο και ίσως μπορώ να κάσω 1,5 με 2 μήνες κάθε φορά. Πού έχετε ταλέντο, στο χορό, παίζετε κάποιο όργανο, μουσικό όργανο, στις μαντινάδες, δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να μας δώσετε έτσι μια γεύση. Εγώ παίζω πιάνο. Ναι. Το πιάνο το παίζω για πολλά χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει τα κριτικά όλους τους χορούς, μου αρέσουν πάρα πολύ. Η μητέρα μου ήταν από την πρώτη που όταν αρχίσανε το σύλλογο, οι γονείς μου και μια άλλη οικογένεια, όταν το προαρχίσανε, ήταν η πρώτη που άρχισε το χορό. Και είμαστε κάπου 20 παιδιά, κάπου 40 οικογένειες μαζευτήκαμε τότε και τα παιδιά είχαμε κέφι, είμαστε όλοι ενωμένοι και μάθαμε όλους τους χορούς. Από εκεί άρχισε αυτό το κύκλο από όλες τις παρέες μας και σήμερα μετά από, μπορώ να πω 40 χρόνια τώρα, 38 χρόνια, είμαστε όλοι ενωμένοι ακόμα. Αυτό μας έχει δέσει όλους. Το χορό, αυτή η αγάπη, τη ζεσταθιά που έχουμε όλοι, όχι μόνο και η κριτική, όλος ο ελληνισμός όλος, αυτό είναι ωραίο πράγμα που έχουμε. Και δεν το έχουν πολύ εδώ. Κύριε Φραγκέδη, μαντινάδα θα μας πείτε τώρα ή σε 2 εβδομάδες που θα ξανασυνδεθούμε, γιατί μας έχετε τάξει και ένα χορευτικό? Πιο καλά σε 2 εβδομάδες. Σε 2 εβδομάδες. Που έτσι να έχω και μία τσικουδιά, να αισθάνομαι πιο ελεύθερος. Και πιο ελεύθερος. Όχι, το λέω καλά. Βέβαια, μια χαρά, απελευθερωμένος, ελεύθερος.
Μπράβο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω, εδώ μέσα το στούντιο γέμισε με πολύ όμορφα συναισθήματα. Τα δάκρυα χαράς είναι πολύ σημαντικά και έστειλαν και πολλά μηνύματα εδώ στους κριτικούς. Θα ξαναπώ ότι έχουμε την Κρήτη στα πόδια μας και πολύ αυτό το ξεχνάμε και το προσπερνάμε καθημερινά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Έχει. Βάζουμε μία ανωτελεία, το υποσχεθήκατε. Έγινε. Θα πω ότι διεύει τη ημερομηνία όταν τα έχουμε εμείς στο Christmas Party και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και ένα live stream. Θα τα βρούμε. Να είστε καλά, κύριε Φραγκέδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.